Χάρη στον Νίκο, μπόρεσα να συνεννοηθώ με την κυρία. Πες, είδαμε το κουρτινάκι επάνω που έχει βάλει. Αυτό μας έκανε εντύπωση να τις πεις. Το κουρτινάκι. Ναι. Είναι και η κυρία, είναι βλαχόφωνη. Ναι, βλάχα είναι. Βλάχα. Κι εγώ, βλάχα. Βλάχα Γκρέκ. Είναι πάντως ένα εντυπωσιακό χωριό, ομολογουμένως, έτσι. Δηλαδή, έχει καταπληκτικά σπίτια. Μα είναι ένα παλιό αρχοντικό χωριό, μεγάλο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το ίδιο βρίσκεις στα Ζαγόρια, στο Μέτσοβο, στην Πίδο, στην Παλιακάντα. Βρίσκεις εδώ είναι και νομίζεις ότι είσαι σε τόπο που γνωρίζεις. Ναι, τώρα οι γραμματισμένοι λένε επιρροές, είναι προφέξαμε. Ήταν ενιαίος χώρος και γεωγραφικά και οικονομικά βέβαια. Και πολιτισμικά και ανθρωπομετρικά, ας το πούμε. Ήσαν ίδιοι άνθρωποι. Αυτή η Βλαχόφωνη. Ξέρετε, μέσα από τις οδικές διαβάσεις μέσα από τα βουνά, για να πας στον Ιφαίο με το άλογο με ένα καραβάνι, είναι... ήθελε 10 ώρες μόνο. Τίποτα, δεν τρομερό. Ναι, οπότε μιλάμε για μια ενιαία περιοχή, για το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ακριβώς, τώρα. Για να κάτσεις να περάσεις σήμερα, να πας άλλη χώρα. Ναι, να δεις τον Άγριφο, να περάσεις από άλλους δρόμους. Είναι τόσο κοντά. Είναι πολύ κοντά, ναι. Ιστορικά, οι καταλυτικές στιγμές για τον τόπο ήταν η Βαλκανική πόλεμη και στη συνέχεια ο πρώτος παγκόσμιος με τους Βούλγαρους να καταστρέφουν τα χωριά. Και από εκεί πλέον αρχίζει να χάνεται και η μνήμη και η συνείδηση. Ναι. Καθώς φεύγουν οι παππούδες, αρχίζουν οι νέοι, μπαίνει μέσα η σερβική κυριαρχία για να μην προ επιρροή και προπαγάνδα ο τουρκισμός. Έρχονται οι Βούλγαροι δύο φορές. Τους μεταφέρουν όλους από το Κρούσεβο, από εδώ τους μεταφέρουν ομήρους στη Βουλγαρία στα μαύρα τάγματα. Φέρνουν καινούργιους κατοίκους. Δεν φέρνουν καινούργιους. Προσπαθούν να τα ερυπώσουν και πράγματι επιτυχάνουν. Και μετά αρχίζει το τυπτωικό καθεστώς, το οποίο έχει τα εθνικά του ιδεολογήματα, Μακεδονισμός, ενιαία Γιουγκοσλαβία και όλα αυτά τα οποία διαλύονται τώρα. Και οι άνθρωποι και οι γενναίες βρίσκονται πλέον μετέωρες. Σήμερα 300 νέοι από τα βλαχόφωνα χωριά εδώ της περιοχής των Σκοπίων σπουδάζουν δωρεάν, με δωρεάν υποτροφίες στη Ρουμανία. Έτσι. Για να τους κατασκευάσουν συνείδηση ρουμάνικη. Πώς και υπάρχουν τόσοι βλάχοι στην περιοχή, αναρωτήθηκα. Η ιστορία είναι απλή και συνδέεται με την καταστροφή της Μοσχόπολης και των άλλων ημιαστικών κέντρων του Γράμμου γύρω στο 1770 που φέρνουν κύματα ξεριζωμένων στην περιοχή του Μοναστηρίου. Η Μοσχόπολη ήταν το ισχυρότερο κέντρο των βλάχων. Ήταν μια σημαντικότατη πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με υψηλότατο βιωτικό και πολιτισμικό επίπεδο, η μεγαλύτερη με αποκλειστικά χριστιανούς κατοίκους. Όταν την καταστρέφουν οι Τουρκαλβανοί, οι πιο πλούσιοι πηγαίνουν σε αστικά κέντρα και πάρα πολλοί καταλήγουν στο μοναστήρι, δημιουργώντας τη Νέα Μοσχόπολη. Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στο νεκροταφείο του μοναστήριου. Εκεί μπορεί να καταλάβει κανείς την ιστορία αυτού του τόπου και πώς στη διάρκεια μερικών χρόνων η περιοχή πέρασε από τον ελληνικό έλεγχο στο βουλγαρικό και μετά στο σερβικό. Πώς ένα όνομα με ελληνική κατάληξη, όπως το Παπαδόπουλος, παραδείγματος χάρη, έγινε Ποπόφ και μετά Πόποβιτς, για να χαθούν οι ρίζες του. Το Καλυψό Γλυγκόρωβα, γιατί να είναι ελληνικό? Είναι η Καλυψό Γλυγορίου. Υπάρχει σλαβικό όνομα Καλυψό. Επίτηδες βάζαν τα αρχαία ονόματα για τα μακεδονικά, Καλυψό, Φιλώτας, Πευκέστας, για να δείχνουν την καταγωγή τους. Μπούμα είναι βλαχόφωνος. Όλοι είναι βλαχόφωνοι. Στο μοναστήρι δεν υπάρχουν ελληνόφωνοι. Όλοι έχουν γεννηθεί υπό κυριαρχία σερβική, βουλγαρική και βουλγαρική, όπως ονομάζουν τους λεγόμενους Μακεδόνες, τους Σλάβους. Εδώ δεν τους, όπως ακούτε, Βούργαρ, θα πει Βούργαρ. Δεν λένε Μακεδόνες ή Σλαβομακεδόνες ή Σλάβους. Τους λένε Βούργαρους, όπως είναι ακριβώς, ας πούμε, η πρωτογενής μαρτυρία των εντοπίων.